Θα κλείσουμε με ένα θέμα και με μια ζωντανή σύνδεση, καθώς το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, ανακοινώνει την έναρξη ενός προγράμματος που έχει στόχο την ατομική συμβουλευτική για τους μαθητές λυκείου εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Κουράκη, ψυχολόγο, ψυχαναλήτρια στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Κυρία Κουράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και απασχολεί πολύ και τους γονείς αλλά και τους μαθητές που βρίσκονται σε ακριβώς αυτή τη δύσκολη... Ακριβώς, και σε μια βέβαια περίεργη, δύσκολη συγκυρία επιδημιολογικής κρίσης που η ψυχολογία κατά κάποιο τρόπο έχει επηρεαστεί όχι μόνο στους ενηλίκους αλλά και σε εφήβους. Πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής, δηλαδή. Δηλαδή, ο μαθητής ο οποίος βρίσκεται σε ένα άγχος το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει, το οποίο χρειάζεται βοήθεια, που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να μιλήσει τόσο στους γονείς του, γιατί πολλές φορές το να μιλάς στους γονείς και να εκφράζεσαι και να μπορείς να πεις αυτό που νιώθεις είναι αρκετό. Όμως, πολλές φορές τα παιδιά νιώθουν εγκλωβισμένα. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να πουν το μέγεθος του άγχους, να το εκφράσουν, να το εμπιστευτούν στο οικείο περιβάλλον τους και χρειάζονται κάποιον ηθικό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το Κέντρο Πρόληψης παίρνει αυτή την πρωτοβουλία να απευθυνθεί και στους μαθητές, το έχει κάνει και στο παρελθόν, μέσα από την επαφή τότε είχαμε και επαφή με τα σχολεία, πριν έρθουν οι εξετάσεις βέβαια, οι μαθητές κάποιων λυκείων μπορούσαν να μας μιλήσουν, να δώσουμε κάποιο ραντεβού. Αυτό μπορεί να γίνει τώρα και μέσω Skype, και ζωντανά, αφόσον κλείσουμε ραντεβού και κρατώντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα για της προστασίας, ώστε να βοηθήσουμε τον μαθητή να αναγνωρίσει την αιτία του άγχους του, να μιλήσει γι' αυτό και να αποφορτιστεί. Να μπορέσει δηλαδή να πάει σε εξετάσεις πιο έτοιμος και πιο ήρεμος. Κυρία Κουράκη, σίγουρα έχετε επαφή με υποψήφιους στις πανελλαδικές για είσοδο στην τριτοβάθμια. Στο επίκεντρο των προβληματισμών τους, στα παιδιά αυτά, τι βρίσκεται, τι τους προβληματίζει, τι τους αγχώνει περισσότερο? Τις περισσότερες φορές από αυτούς που έχω εγώ τουλάχιστον έρθει σε επαφή, το μεγαλύτερο τους άγχος είναι ότι ταυτίζουν την επιτυχία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις με την αξία τους. Δηλαδή, αν εκείνοι αποτύχουν σε αυτή τη δοκιμασία που είναι μια δοκιμασία ενηλικίωσης, είναι συμπίπτει με την ηλικία που τελειώνουν το σχολείο και γίνονται πλέον ενήλικοι, αισθάνονται σαν να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αξιολόγηση του αν αξίζουν μια καλή θέση στην κοινωνία ή όχι. Σε αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το γενικότερο κοινωνικό κλίμα που τις πανελλήνιες εξετάσεις τις έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά σαν κοινωνία αλλά και σαν οικογένεια και πολλές φορές την αξία και της ίδιας οικογένειας τη μετράει ο γονιός μέσα από την επιτυχία του παιδιού του στα πανεπιστήμια. Ταυτίζει δηλαδή την αξία του ως γονιός με την επιτυχία του παιδιού της πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε λοιπόν παιδιά που έρχονται και αισθάνονται ότι φέρουν αυτό το βάρος στους ώμους τους, δεν είναι μόνο το δικό τους βάρος, δεν είναι το βάρος της δικής τους επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά το βάρος μιας αξίας οικογενειακής, μιας αξίας που αφορά τον εαυτό τους αλλά και τον γονιό τους. Κυρία Κουράκη, η ψυχολογική πίεση των μαθητών κατά διάρκεια του έτους της επιδημιολογικής κρίσης έχει ενταθεί, έχει οξυνθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια? Ναι, βεβαίως, γιατί έχουν χάσει τα σταθερά σημεία υποστήριξης που είχαν οι μαθητές. Δηλαδή, το ότι βλέπαν τον καθηγητή τους στο σχολείο. Οι διαζώσεις, η διδασκαλία, βέβαια. Δεν αντικαταστιέται με τίποτα. Υπάρχει κάτι μαζικό. Δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, η ενέργεια που παίρνει ένας άνθρωπος μέσα από την ζωντανή επαφή. Και αυτό πολύ περισσότερο το βιώνουν τα παιδιά, που το είχαν τόσο με τους φίλους τους, οι οποίοι συναντιόντουσαν, μιλούσαν για τα θέματα που αντιμετώπιζαν το άγχος μέσα από το φροντιστήριο, μέσα από το σχολείο. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Ακόμα και η επαφή με το σχολείο έχει πολύ μειωθεί.
ο καθηγητής δεν μπορεί να δώσει τα μέγιστα στο παιδί, να το βοηθήσει ούτε ψυχολογικά, ούτε να το κατευθύνει όσο θα μπορούσε μέσα στην τάξη, στον χώρο του σχολείου. Αυτό είναι μια επιπλέον δοκιμασία για τα παιδιά. Μάλιστα. Και αυτά τα γεμίζει άγχος. Κυρία Κουράκη, τελευταία ερώτηση. Γονείς, μαθητές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Πού πρέπει να καλέσουν για να έρθουν σε επαφή μαζί σας και έτσι να κλείσουμε? Στο 28-166-2821-0, 28-166. 28-166. Ναι. Και μάλιστα. Στο 51-214 έχουμε αυτές τις δύο γραμμές. Μάλιστα. Ολοκληρώστε, αν θέλετε να πείτε κάτι για το τέλος. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει οι γονείς, ναι, να σταθούν σαν ενήλικοι πάνω από τις καταστάσεις, να μην ταυτίζονται με το άγχος των παιδιών, δηλαδή να μην χάνονται και εκείνοι μέσα στη σύγχυση που νιώθουν οι ίδιοι μαθητές, σε αυτό το άγνωστο που τους περιμένει, και να καθησυχάσουν τα παιδιά τους για να γίνουν αγωνιστές της ζωής. Δεν είναι, μάλιστα, η μόνη δοκιμασία οι πανελλήνιες εξετάσεις. Χρειάζεται να αγωνίζονται, να μάθουν να αγωνίζονται στη ζωή. Και δεν είναι το εισιτήριο για την επιτυχία, είναι απλά μια δοκιμασία που μπορούν να αντιμετωπίσουν με πολλούς τρόπους. Μία από τις πολλές, ακριβώς. Μία από τις πολλές της ζωής. Κυρία Κουράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.